Συνάντηση με την Πρωθυπουργό τη Ιταλία Τζιόρτζια Μελώνη είχε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι Βρυξέλλε. Είχε προγραμματιστεί τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού τη Πορτογαλία Αντώνιο Κώστα, η οποία εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε όπω αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ λόγω κολλήματο τη τελευταία στιγμή του Πρωθυπουργού κ. Κώστα. Η τριμερή συνάντηση Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία είχε προγραμματιστεί έπειτα από πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με στόχο τη διαμόρφωση ενό ενιαίου μετόπου για του κανόνε τη οικονομική διακυβέρνηση εν ώψη τη σημερινή Συνόδου Κορυφή του Ευρώ, που θα γίνει παρουσία τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του Προέδρου του Eurogroup στι Βρυξέλλε. Η συζήτηση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπω αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ, πρέπει να εξελιχθεί και στο επίπεδο των ηγετών και όχι μόνο σε επίπεδο Eurogroup και να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε στερεότυπα του παρελθόντο και να ολοκληρωθεί σύντομα. Οι θέσει που έθεσε ο Πρωθυπουργό ήταν οι κανόνε να μην υπονομεύονται. Τις επενδύσεις, όχι στου ακραίου δημοσιονομικού περιορισμού και κανόνε με οικονομικά δεδομένα. Την Πέμπτη, κατά τι εργασίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργό προχώρησε σε παρέμβαση σχετική με την ενέργεια, τονίζοντα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και για την μεταρρύθμιση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, σημείωσε πω προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, είναι κρίσιμα τα δίκτυα, η ραχοκοκαλιά τη ενεργειακή μετάβαση, όπω τα χαρακτήρισε και η Επένδυση σε αυτά.